υποψήφιος πρόεδρος της Δημοκρατίας Γιώργος Μιλίκας κατά τη σημερινή ολοήμερη περιοδία του στα Κοκκινοχώρια ανέφερε ότι η επαρχία μοχός του μαζί με την Πάφο έχουν πληγεί περισσότερο από την οικονομική κρίση και κατέχουν τη θλιβερή πρωτιά στα ποσοστά ανεργίας. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση και ιδιαίτερο βάρος για το πώς θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και για την περιοχή της ελεύθερης αμοχώς του, η οποία πλήττεται ιδιαίτερα το χειμώνα, τη χειμερινή περίοδο και από την εποχιακή ανεργία λόγω του κλεισίματος στο ξενοδοχείο. Ο κύριος Λιλίκας επισκέφθηκε το νοσοκομείο αμοχώς του στο Παραλίμνη, κυβερνητικές υπηρεσίες, περιόδευσε στο Εμπορικό Κέντρο Παραλιμνίου, ενώ στη συνέχεια παρακάθισε σε σύσκεψη με το Δημοτικό Συμβούλιο Παραλιμνίου, όπου ο Δήμαρχος Θεόδωρος Πυρίλης του ανέλησε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος και η επαρχία. Το απόγευμα επισκέφθηκε το Λιοπέτρι, τη Σωτήρα, το Αυγόρου και το Δασάκι της Άχνας.